ο οποίος λογικά θα τροφοδοτηθεί. Βλέπουμε ότι δύο παίχτες κατευθείαν πέφτουν πάνω του. Μόνο στο καλάθι, δεν είναι το ατού του το σούτ, αλλά όταν τον αφήσεις μόνο του, ο Πέκοβιτς θα πάρει το rebound. Ευκαιρία για εφηδιασμό για τον Παναθηναϊκό. Θα σταματήσει ο Φώτσης, όμως τώρα είναι μόνος του και θα σουτάρει για τρεις, εύστοχο και αυτό. 2-2 για τον Παναθηναϊκό. Καλάθι και ο Φώτσης προσπαθεί να διεισδύσει. Θα σταματήσει, θα βγάλει έξω στον Περπέρογλου. Αυτός απέναντι στο Χάρης με το αριστερό. Εύκολα θα πάρει το επιθετικό rebound. Το Γιάννης Φερόπουλος να εφηδιάσει τον Παναθηναϊκό, γιατί δεν θα περίμενε σίγουρα το διεισδύσμα, αλλά δεν τα έχει καταφέρει. Και κάτι στο παιχνίδι. Εδώ η επαναφορά ήταν πολύ δύσκολη, δεν έγινε σωστά. Πολύ όμορφος ευνηδιασμός. Περπέρογλου και Τέπιτς άλλαξαν την μπάλα. Η Φλόριντα έπαιζε ένα στυλ που το τέριαζε πάρα πολύ. Ήταν run and gun. Σούταρε από πολύ μακριά, γιατί παίζανε αρκετές ομάδες, παίζουν ζώνη. Και rebound ο Περπέρογλου και θέλει να ανοίξει τον ευνηδιασμό με τον Καλάθι, ο οποίος θα σταματήσει. Σουτ 2 πόντων, εύστοχο και αυτό. Πανούλης ο πιο γρήγορος από τους παίκτες του Παναθηναϊκού θα κατεβάσει την μπάλα και θα βγάλει σουτ για τον Φώτση. Αυτός προσποιήθηκε, θα σουτάρει, θα το βάλει, μετράει το καλάθι. Έτσι τουλάχιστον δείχνουν ότι είναι λογικό όταν μεταφέρει το παιχνίδι σημαίνει κάτω από το πάει καλάθι. Μέσα, ακριβώς. Ναι. Πάλι ο Διαμαντίδης από το ίδιο σημείο που νωρίτερα στόχησε, δύο φορές το ίδιο λάθος δεν κάνει ο Δημήτρης Διαμαντίδης. Και αφού πρωταγωνιστεί και είναι λογικό γιατί κάθε καλοκαίρι είχε και εθνικές ομάδες και γεμάτες χρονιές και πάντα σε έπαιζε 30 λεπτά μέσο όρο και λογικό. Είδαμε τον Βασίλη Σπανούλη να κάνει δύο καταπληκτικές ενέργειες από το τρίποντο. Από την άλλη, με ταμπλό, ένα πολύ εύκολο σουτ από τον Βασίλη Σπανούλη για το τρίποντο. Εμφάνιση που θέλει να ξεμπερδέψει πολύ πιο νωρίς από όσο. Είναι από εκεί ο Γιασικεβίτσιος. Προσπαθεί να περάσει, περνάει, είναι πιο γρήγορος από το Χαρίτσι. Πετυχαίνει καλάθι, παίρνει και το φάουλ να ξεκουραστεί. Ο Μόνσκι νομίζω ότι θα επιστρέψει, σπρώχνει καθαρά με το αριστερό χέρι και δεν μπορεί να σταματήσει κιόλας. Είναι μεγαλύτερη διαφορά ως τώρα, 39-19 στους 20. Ο Γιασικεβίτσιος περνάει πάρα πολύ όμορφα και τελειώνει την φάση. Τον Κολοσσό, ο οποίος δεν μπορεί να κυνηγήσει στην άμυνα καθαρά. Ο Γιασικεβίτσιος ένα εύστοχο σούτ. Μπορεί να προσαρμοστεί. Ακριβώς. Σε συστήματα του Παναθηναϊκού. Ο Γιασικεβίτσιος σε ακόμα ένα σουτ δύο πόντους. Όταν βρει ρυθμό, γίνει κάτω από το καλάθι, θα βγάλει έξω στο Γιασικεβίτσιος. Και πάλι έστωχος της Αρούνας Γιασικεβίτσιου. 12 πόντους μέσα σε πάρα πολύ μικρό χρόνο. Ξεκίνησε με δύο άστοχα σουτ. Μετά ζεστάθηκε ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιος και ευστοχή από όλες τις πλευρές. Τα πράγματα είναι στους 26 πόντους η διαφορά. Ξεχάστηκαν οι διαιτητές. Θα πρέπει να καταλαβαίνει και ο κόσμος, αλλά και αυτοί θα πρέπει να κάνουν σωστά τη δουλειά τους σε όλες τις περιπτώσεις. Όπως σωστά τη δουλειά του κάνει ο κύριος Θανάσης Γιαννακόπουλος, κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο, πήρε το μικρόφωνο και ανακοίνωσε από το μικρόφωνο ότι ο Μάρκους Χάισλεπ, ο νέος παίκτης, είναι νέος παίκτης του Παναθηναϊκού, ο πρώην παίκτης των Σαν Αντώνιο Σπέρς, έχει υπογράψει. Το λέγαμε και από την αρχή της μετάδοσης άλλωστε. Νάτος ο κύριος Θανάσης Γιαννακόπουλος και αν έχουμε την ευκαιρία να δούμε πώς αντέδρασε ο κόσμος του Παναθηναϊκού στο άκουσμα του ονόματος του Μάρκους Χάισλεπ. Πάμε να το δούμε. Βλέπετε εδώ τον άνθρωπο που αναγέννησε τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει προσφέρει πάρα πολύ όμορφα. Ένα γρήγορο 5-0 για τον Κολοσσό. Είναι αυτό το οποίο έλεγες, Φράγκο θέλει να μειώσει τη διαφορά, αλλά με τέτοιο Γιασικεβίτσιο. Τον Διαμαντίδη να παίρνει το screen από τον Σερμαντίνη. Περπέρογλου μόνος του. Τρίποντο εύστοχο και αυτό παίρνει. Τα παιχνίδια, θυμίζω την Τετάρτη με την Παρτίζαν, το πρώτο μάτς του Παναθηναϊκού στο Top 16. Πέναλτι για τον Γιασικεβίτσιος, έστωχο σκορ για τον Γιασικεβίτσιος, ο οποίος δεν είχε στα προηγούμενα παιχνίδια έτσι πολύ χρόνο συμμετοχή. Η πεντάδα στην επίθεση δίνει τεράστιο πλεονέκτημα στο Παναθηναϊκό, γιατί του δίνει πολλές και διάφορες. Συνεχίζει να παίζει εκπληκτική άμυνα και να τρέχει στο ανοιχτό γήπεδο. Εδώ ο Γιασικεβίτσιος βρήκε τον Σπανούλη, ο οποίος αυτή τη φορά ήταν πιο προσεκτικός. Στα 17 λάθη το κολλή. Είναι το πρώτο για την Ευρωλίγκα. Ένα παιχνίδι που είναι μονόδρομος η νίκη για τους πράσινους. Ο Τέπιτς αστοχεί, αλλά ο Περπέρογλου θα πάρει το επιθετικό rebound. Και η κλήρωση ότι ο Παναθηναϊκός έχει καλό πρόγραμμα. Γιατί Παρτιζάν το πάρει με τον Περπέρογλου. Ο Καλάθι
Θα βγάλει στο Φώτση, ο οποίος έχει την ψυχολογία μετά από χαμένο τρίποντο να σουτάρει και να ευστοχίσει βέβαια. Συνδυασμός αμυναζώνης από τον Κολοσσό, αλλά δεν προσέχει. Ο Μόντς, ο οποίος πίσω από την πλάτη τελείωσε τη φάση. Ο Βεργίνης θα μπει, θα αντικαταστήσει τον Περπέρογλου, να πάρει και αυτός ανάσα. Και άμυνα, τελευταία επίδεση για αυτήν την περίοδο στον Παναθηναϊκό, με τον Καλάθινα περνάει δια περιπάτου και να πετυχαίνει ένα... Εκεί λέει είναι 21 σε ένα δεκάλεπτο, δεν είναι πολύ. Πολύ καλή πάσα από τον Καλάθι στον Τέπιτ, 81-41. Ήταν και η πίεση του... Να λοιπόν και ο Βεργίνης, στους τριών πόντων εύστοχο. Βρίσκεται πίσω στο σκορ 84-46, 22 τα λάθη για τον Κολοσσό. Καταπληκτική φάση από τον Τέπου. 86-46, 40 η διαφορά για τον Παναθηναϊκό, που οδεύει ολοταχώς και για την Κατοστάρα. Σήμερα να αποζημιώσει και τους φίλους του, που τελικά ήταν αρκετοί αυτοί που ήρθαν. Είναι η Φράγκο, έχει στόχο το κάτι πιο ψηλά. Έχει στόχο ίσως την έξοδο στην Ευρώπη. Ο 15χρονος Καραμαλέκος θα μπει στο παιχνίδι και θα αποφεωθεί από όλο τον κόσμο. Ακόμα ένας περιφερειακός. Χειραραμένο το όνομα που είναι πίσω. Είναι η φανέλα του Παναθηναϊκού. Η ιστορία έχει γραφτεί σήμερα. Ακριβώς. Οπότε... Ακριβώς. Πιανού φανέλα είναι και που τα πάει μετά δεν έχει καθόλου σημασία. Ο Σερμαντίνη κάνει όμορφη προσπάθεια και ολοκληρώνει. Τώρα ο Καραμαλέγκος, να ο Πιτσιρικάς, 15 μόλις ετών. Καλό το pick and roll με τον Σερμαντίνη, ο οποίος θα σουτάρει για τρεις και θα υποκύψει. Να λοιπόν, αποθέωση για τον Σερμαντίνη. Δεν ξέρω, νομίζω ότι πρέπει να γελάει τώρα ο Μπράντοβιτς, επειδή μπήκε. Αν δεν έπαινε, δεν νομίζω ότι θα δημιουργήσει τώρα... προβλήματα.